λαός Δαβίδ, τη φεδόνη τη πίστεως, επάδαξα στο να σε βήγω λιάθ, εν τόδε το ενδόξω τόπο, ενώ πάντες συνήθωμεν τα μεγαλεία τα σα υμνολογούντες και δοξολογούντες. Πέντε ή και εκατό, κατά τον λόγιό σου, Κύριε, ήσαν οι προσέτων αληθινών θεών πιστεύοντες, εν θάδε μαχόμενοι, προπάτορες ημών, δούλοι μακραίωνος δουλείας, ζητούντες ελευθερίας αέρα. Γυμνοί και ανυπόδητοι, πένιτες και πεινώντες, άοπλοι και αδαείς, πολεμικών επιχειρήσεων, στερούμενοι φίλων και συμμάχων και πάσης ανθρωπίνης δυνάμεως. Αντετάχθησαν όμως νικηφόρος κατά των προαιωνίων και πολυαρίθμων εχθρών. Δια του Χριστού την πίστη, την Αγία, Αγιότατο Μητροπολίτη μας Μαντενίας και Κοινωνίας κύριον Αλέξανδρον, μεταφέρω τις θερμές ευλογίες και ευχές του στους άρχοντας και στον λαό, ώστε μέσα από τη μεγάλη αυτή νικηφόρο μάχη που εορτάζουμε σήμερα, την επέτειο αυτή της μάχης του Βαρτιτσίου, όλοι να ενθυμηθούμε, να ενστερνιστούμε, αλλά και να λάβουμε όλοι μας το θάρρος και την δύναμη και την πίστη των προγόνων μας, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον οποιοδήποτε αγώνα δίνουμε ο καθένας από το μετερίζει του, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Το μέγα θαύμα του κόσμου κατά τον ιστορικό Φωτάκο ήταν και παραμένει για το λαό μας η μέγιστη ώρα του. Ένα γεγονός σεισμός της ιστορίας που έδωσε νέα μορφή στη ζωντανή συνείδηση του έθνους σε έναν αγώνα ζωής και που 30 χρόνια περίπου μετά την Γαλλική Επανάσταση έφερε πάλι στην πρώτη γραμμή την υπόθεση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των λαών, ξεσηκώνοντας ρεύμα φιλελληνισμού και φιλελευθερισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Αρκαδική Γη, από τις πρώτες στιγμές του αγώνα για την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού, αποτέλεσε την αφετηρία και τον κύριο χώρο που έλαβαν χώρα πολλές πολεμικές αναμετρήσεις, κάθε μια από αυτές με τη δική της ιδιαιτερότητα και βαρύτητα, όλες τους όμως αξιομνημόνευτες, τόσο στα πλαίσια της εντόπιας όσο και της ευρύτερης ελληνικής ιστορίας. Η 12η Μαΐου 1821 αποτέλεσε ημερομηνία ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία και εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς τότε διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της ιστορικής μάχης του Παλτετσίου και είναι ο λόγος που μας συγκέντρωσε για μια ακόμα φορά σε αυτόν τον χώρο. Η σημερινή επέτειος δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μονάχα μια δοξολογία, ένας πανηγυρικός λόγος, μια απλά από έθιμο γιορτή. Η μέρα αυτή υπήρξε σημαντική για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας, αυτή που άνοιξε το δρόμο για την άλωση της Τριπολιτσάς. Είναι ευκαιρία λοιπόν να αναθυμηθούμε το ιστορικό αυτό γεγονός και με συγκίνηση και δέος να αναβαπτιστούμε στα μεγάλα μας ιδανικά. Την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αδελφοσύνη των λαών και την ειρήνη. Μετά τη μάχη του Λεβιθύνου, 14 Απρίλη 1821 και την ήττα των Τούρκων, δημιουργήθηκαν ελληνικά στρατόπεδα στο Βαλτέτσι, το Χρυσοβίτσι και την Πιάνα, με πρωτοβουλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη για τον συντονισμό των πολεμικών επιχειρήσεων που απέβλεπαν στην άλωση της Τριπολιτσάς, του σημαντικότερου Οθωμανικού στρατιωτικού και διοικητικού κέντρου της Πελοποννήσου. Ήταν εξ αρχής το στρατηγικό σχέδιο του Γέρου του Μοριά, που κατόρθωσε με δυσκολία, είναι η αλήθεια, να το επιβάλλει στους λοιπούς οπλαχηγούς. Ο ίδιος πηγαινεωρκόταν καθημερινά στα τρία στρατόπεδα, επιλύοντας κάθε πρόβλημα που παρουσιαζόταν και ενθαρρύνοντας τα πανικάδικα. Εκοιμόμουνι στο Βαλτέτσι, εγευμάτιζα στην Πιάνα και εδείπναγα στο Χρυσοφίτσι, γράφει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Η στρατηγική σημασία του Βαλτετσίου και η ενίσχυση του στρατοπέδου αυτού αποτελούσαν απειλή για τους Τούρκους. Στις 25 Απριλίου 1821, οι ισχυρές δυνάμεις προερχόμενες από τον Ναύπλιο επιτέθηκαν κατά των Ελλήνων.
Ο τουρκικός εκκλησιασμός ανάγκασε τους υπερασπιστές του, υπό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, να αποσυρθούν, με αποτέλεσμα το χωριό να πυρκοληθεί. Με σκοπό την αποφυγή στο μέλλον της περίπτωσης του τουρκικού εκκλησιασμού, επιτέθηκε από τον Κολοκοτρώνη η αναδιοργάνωση της άμυνας του Βαλτετσίου, με σκοπό να είναι σε θέση να δεχτεί νέα αναμενόμενη τουρκική επίθεση. Πέρα το αντισόπιτο πρόσωπό της. Η κέρια θέση μας, σταυροδρόμι ιδεών και υπήρων, κάνει τη δοκιμασία αναγκαία και αναπόφευκτη. Το 1838 ο Κολοκοτρώνης τελείωσε την προσλαλιά του σε μια μαθητική συγκέντρωση με τούτη την παρένεση που μας αφορά όλους όσους γεννηθήκαμε σε τούτο τον αιματοποτισμένο τόπο. Εις εσάς μένει να ιάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοιαν, τη θρησκείαν, την καλλιέργεια του πνεύματος και την φρόνιμον ελευθερία. Μην ξεχνάτε πως όλα κατορθώνονται, και τα πιο δύσκολα και τα πιο μεγάλα. Με την ενότητα και την αγωνιστική διάθεση που μπορεί να κινήσει όρη, να καταλύσει τυραννίες και να στήσει ανεξάρτητες πολιτείες, κόσμους ελευθερίας, αγάπης και ομορφιάς. Ευχαριστώ. Βαλτέτσι, κάθε σκλαβιά που είναι βαριά, δεν θα κρατώ στον νόμο. Βαλτέτσι, εγώ θα οδηγώ στη δευτεριά στο δρόμο. Εδώ σε τούτα χώματα, μες του Μοριά το κέντρο, εφύτρωσε και μεγάλωσε της λευτεριάς το δέντρο. Το τραγουδούν στις δερματιές και σε κάθε καταράχη, ως το Βαλτέτσι έγινε η πιο σπουδαία μάχη. Αντιλαλούνε τα βουνά από το Τουφεκίδι, τα νάπλια πεκρούονται από το Παλαμίδι. Βαστάτε, ωρεραγιάδες τάρματα, τσακίστε ωρε το Μουρτάτι, να πας στην κόκκινη μιλιά, ποτέ ωρε να μην ξανάρθει. Βλέπω μπροστά μου ήρωες, λεβέντες, παλικάρια, τους Τούρκους να τσακίζουνε με βόλια και λιθάρια. Ζήτω το έθνος! Τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Θεοδόση Πελεγρίνη, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Από το Βουλευτή Αρκαδίας κύριο Γεώργιο Παπαϊλιού ως εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων. Από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Πέτρο Τατούλη. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, κύριο Ευάγγελο Γιαννακούρα. Από τον Υποδιοικητή της 4ης Μεραρχίας Πεζικού, Πελοπόννησος, Συνταγματάρχη κύριο Οικονόμου. Από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, κύριο Αναστάσιο Κακλαμάνο. Από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βαλτετσίου, κύριο Τσούκα.